Η Κατερίνα Στικούδη βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 21 στο Mad Walk και έκανε όλα τα βλέμματα να πέσουν πάνω της με τη λαμπερή εμφάνιση της. Ο φωτογραφικός φακός του youwekly.gr βρέθηκε στο γήπεδο του Taekwondo και απαθανάτισε την τραγουδίστρια με τη φουσκωμένη της κυλίτσα να έχει φουσκώσει. Επέλεξε να φορέσει ένα σύνολο με δύο σετ. Το πάνω μέρος ήταν στράπιλες κορσές, ενώ το κάτω μέρος μια χαμηλοκάβαλη διάφανη φούστα. Λίγο πριν την έναρξη των MadWalk, η Κατερίνα Στικούδη έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες, απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Μεταξύ άλλων, αποκάλυψε για πρώτη φορά το όνομα που θα πάρει ο αγέννητος γιος της. «Η εγκυμοσύνη κυλάει πολύ ωραία και μου έχει φέρει γούρι. Δεν έχω δει πολλές διαφορές από την πρώτη εγκυμοσύνη», αποκάλυψε αρχικά η τραγουδίστρια το γιο μου θα τον ονομάσουμε Νικόλαο από το όνομα του μπαμπά μου, αποκάλυψε. Είμαι πολύ καλά, νιώθω πολύ τυχερή, όλα καλά, πορευόμαστε μήνα με το μήνα, τώρα μπήκα στον έκτο. Έχω μάθει το φίλο του μωρού. Βασικά δεν είμαστε σίγουροι για το φίλο γιατί μας μπερδεύει ο ομφάλιος λόρος. Εγώ μέσα μου ξέρω τι, φουρνίζω, είπε, όσον αφορά στο ρόλο της ως μητέρα, η Κατερίνα Στικούδη ανέφερε, στο γιο μου έχω εξηγήσει τι συμβαίνει, πάμε πάρα πολύ καλά, όπως σε όλες τις οικογένειες έτσι και εμείς θα δώσουμε το δικό μας αγώνα τα αδελφάκια να είναι μονιασμένα. Μου αρέσει που είμαι μανούλα, δεν πίστευα ότι θα αγκαλιάσω τη μητρότητα τόσο πολύ και θα νιώθω τόσο όμορφα μέσα σε αυτό, πρόσθεσε. Η Κατερίνα Στικούδη μίλησε και για τον σύζυγο τη, Βαγγέλη Σερήφη, λέγοντα: Είναι πολύ υποστηρικτικό, είναι δίπλα μου σε όλα, γι' αυτό και είμαι χαρούμενη, δυνατή, δημιουργική. Μπορεί να είμαστε 24 ώρε το 24ωρο μαζί, αλλά πάλι εμένα δεν μου φτάνει. Έχω κολλήσει. Συνήθω διαφωνούμε σε θέματα δουλειά, στο στούντιο δηλαδή. Στο τέλο θα βρεθεί η χρυσή τομή.